Αγρότησες, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Θεσσαλικού κάμπου, συμπολίτησες και συμπολίτες αυτού του τόπου, εσείς που συμμερίζεστε την αγωνία μας για το αύριο και συμπαραστέκεστε στον δίκαιο αγώνα μας, εσείς που βιώνετε την ίδια με εμάς αγωνία και καλείστε, όπως και οι αγρότες, να σηκώσετε το δυσβάσταχτο βάρος της ακρίβειας στις ζωές σας. Όλους εσάς, εργαζόμενους, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, αυταπασχολούμενους, σας χαιρετίζουμε, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που ενώνετε τις φωνές σας μαζί με τις δικές μας σε αυτό εδώ το αγωνιστικό συλλαλητήριο. Συγκεντρωθήκαμε εδώ με ένα και μοναδικό σκοπό, να κάνουμε γνωστά τα προβλήματά μας όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, να τα φωνάξουμε δυνατά και να τα ακούσουν όλοι σε όλη την Ελλάδα και να απαιτήσουμε από την πολιτεία οριστικές λύσεις, δίχως μισόλογα και υπεκφυγές. Και σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα μας θέλουμε συμπαραστάτες όλους εσάς, γιατί τα χρονίζοντα προβλήματα των αγροτών αγγίζουν κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, συνοδοιπόροι στον αγώνα μας, εδώ και 8 ημέρες βρισκόμαστε στον μπλόκο της Νίκαιας. Ένα μπλόκο που σαν κύριο χαρακτηριστικό του έχει την ενότητα και μοναδικό του σκοπό την πίεση για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας, ώστε να μείνουμε στα χωράφια, να συνεχίσουμε να παράγουμε και να κρατάμε ζωντανό τον κυριότερο τομέα παραγωγής της χώρας, τον πρωτογενή, τον τομέα της αγροτιάς και των κτηνοτρόφων. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν και μας κατηγόρησαν ότι δήθεν στείλουμε υποκινούμενους αγώνες και κινητοποιήσεις. Εμείς εδώ, με βροντερή φωνή, χωρίς λεκτικές επιβολές και με λόγια σταράτα, απαντάμε ότι ο μόνος υποκινητής των κινητοποιήσεών μας είναι τα άλυτα προβλήματα της αγροτιάς. Αυτά μας έβγαλαν μαζικά στους δρόμους, ενωμένους και αποφασισμένους. Είναι η τεράστια αύξηση της τιμής στα λιπάσματα. Είναι η εξωφρενική και πέρα από κάθε λογική αύξηση του ρεύματος και του πετρελαίου. Είναι ο αναχρονιστικός, ο ξεπερασμένος εδώ και χρόνια κανονισμός του ΕΛΓΑ που αφήνει χωρίς αποζημίωση χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, που αφήνει χιλιάδες αγρότες στο έλεος των ακραίων καιρικών φαινομένων. Εδώ και χρόνια, με συνεχείς δράσεις, διαμαρτυρίες και αγωνιστικές παρεμβάσεις, κάναμε γνωστά τα δεκάδες προβλήματά μας και τις δυσλειτουργίες στη γεωργική παραγωγή στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Είναι σαφές πλέον σε εμάς τους αγρότες ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν πλέον κανένα δικαίωμα να επικαλούνται άγνοια των προβλημάτων μας. Πρόκειται για εθελοτυφλία, για ξεκάθαρη αδιαφορία η οποία οδηγεί σε εξαθλίωση τους αγρότες και σε μαρασμό τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι συνοδοιπόροι στον αγώνα, ότι λίγα χρόνια πριν από την προηγούμενη κυβέρνηση καταργήθηκε η επιστροφή φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο αξίας 178 εκατομμυρίων ευρώ, όταν η τιμή του πετρελαίου ήταν πολύ χαμηλότερη από τη σημερινή. Την προηγούμενη κιόλας προεκλογική περίοδο, από τούτε εδώ την πλατεία, ο σημερινός Πρωθυπουργός ανακοίνωνε αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Σήμερα καλούμαστε να πληρώσουμε 1,50 και 1,60 ευρώ το πετρέλαιο για να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας και το μόνο που εξήγηλε η κυβέρνηση είναι 50 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβουν ορισμένοι αγρότες υπό προϋποθέσεις. Την ίδια στιγμή που άλλοι κλάδοι όπως εφοπλιστές, ξυνοδόχοι, κλινικάρχες λαμβάνουν πάνω από 370 εκατομμύρια. Εμείς επιμένουμε και μαζικά διεκδικούμε αφορολόγητο πετρέλαιο για το σύνολο των αγροτών. Οι τιμές στα αγροτικά μέσα και εφόδια, ιδιαίτερα στα λιπάσματα, έχουν ανέβει 2 και 3 φορές πάνω. Και όλοι διαρωτόμαστε πώς μπορεί ο αγρότης να αγοράσει ένα λίπασμα που κόστιζε 350 ευρώ τον τόνο και σήμερα η τιμή του ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Θεωρούμε βέβαιο πλέον ότι οι καλλιέργειες θα μείνουν χωρίς λίπασμα ή στην καλύτερη περίπτωση θα υπολιπανθούν, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά η αναμενόμενη παραγωγή. Ζητάμε επίσης αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε ο οργανισμός να αποζημιώνει την παραγωγή άμεσα και στο 100% για όλα τα ζημιογόνα αίτια με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση που έπρεπε βάσει νόμου να καταβάλει το κράτος κάθε χρόνο στην ΕΛΓΑ από το 2011 και μετά. Και βέβαια έρχεται ως ταφόπλακα η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία καθιστά απαγορευτική τη χρήση ρεύματος από τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όλους εσάς που χρησιμοποιείτε ηλεκτρική ενέργεια. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με απλά λόγια, η τιμή του αγροτικού ρεύματος ήταν ήδη υψηλή, κοντά στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Σήμερα καλούμαστε να πληρώσουμε 300 ευρώ την ρήτρα αναπροσαρμογής μαζί με το κόστος ρεύματος. Ανακοινώθηκε 65 ευρώ επιδότηση, κάτι που σημαίνει ότι ο λογαριασμός θα μας έρθει με 235 περίπου ευρώ ανά μεγαβατόρα. Απλή αριθμητική, φίλες και φίλοι, είναι 3,5 φορές πάνω. Ποιος πραγματικά πιστεύει ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες θα μπορέσουμε να παραμείνουμε στο χωράφια, θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τη γη που όλα αυτά τα χρόνια ποτίσαμε με τον ιδρώτα μας? Αγαπητοί συμπολίτες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και το βιώνετε καθημερινά, η ακρίβεια χτυπάει την πόρτα όλων μας και απειλεί άμεσα όχι μόνο την οικονομική ευρωστία, αλλά και αυτή την επιβίωση των ασθενέστερων νοικοκυριών. Εμείς οι αγρότες αναγκαζόμαστε να πουλάμε τα προϊόντα μας σε τιμές πολύ χαμηλές και παρόλα αυτά τα είδη που εμείς παράγουμε φτάνουν σε εσάς τους καταναλωτές σε πολύ υψηλές τιμές. Ακόμη και αν εμείς πληρωνόμασταν με τιμές που καλύπτουν το κόστος παραγωγής, κάτι που αποτελεί ένα διαρκές και πάγιο αίτημά μας, πάλι εσείς δεν θα είχατε τη δυνατότητα να τα αγοράσετε. Εδώ, από την πλατεία της Λάρισσας, από τη Θεσσαλία που χτυπάει η καρδιά του αγροτικού κόσμου, χωρίς να κινδυνολογούμε, κρούμε δυνατά τον κόδωνα του κινδύνου προς όλες τις κατευθύνσεις. Φωνάζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι με αυτά τα δεδομένα η αγροτική παραγωγή της χώρας μειώνεται δραματικά, σε σημείο που αύριο θα συζητάμε για διατροφική ανεπάρκεια στην πατρίδα μας. Οι κυβερνώντες μέχρι σήμερα αρέσκονται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Δηλώνουν πως θέλουν τον πρωτογενή τομέα πυλώνα της οικονομίας και ατμομηχανή της παραγωγής, ραχοκοκαλιά της χώρας. Αν το πιστεύουν έστω και στο ελάχιστο, όσο καθημερινά διατυμπανίζουν, ας κάνουν το πρώτο βήμα. Ας ικανοποιήσουν το σύνολο των ετοιμάτων μας. Ας δικαιώσουν το δίκαιο αγώνα μας τώρα, γιατί δεν υπάρχει περισσευάμενος χρόνος. Η στήριξη του πρωτογενή τομέα επιβάλλεται να αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα. Φίλες και φίλοι, συνοδοιπόροι στον αγώνα, η ελληνική κοινωνία έχει πιστεί και είναι μαζί μας. Συνεχίζουμε μαζικά και ενωτικά μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Και να θυμίσουμε ότι με ΜΑΤ αγροτοδικεία δεν λύνονται προβλήματα. Ενωμένοι και αποφασισμένοι θα νικήσουμε.